στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσονος και Εθνικής Αντίστασης, σήμερα 2 του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18 και 33 πρώτα λεπτά, συνέρχεται σε τακτική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου Νικολάου Σπυρίδωνα, η οποία νόμιμα και επρόθεσμα επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, στους Προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου Καραχώρας, Αγίων Θεοδόρων, Ισθμίας, στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων. Με συγχωρείτε κύριε Φίλη. Κύριοι συνάδελφοι, όποιος δεν είναι στην αίθουσα είναι απόν. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε. Ο Δήμαρχος Λογοθέτης Κωνσταντίνος είναι παρόν. Ο Πρόεδρος Νικολάου Σπυρίδων παρόν. Βαρελάς Παναγιώτης, απόν. Γλυκοφρύδης Γεώργιος, παρόν. Δέδες Γεώργιος, παρόν. Δέδες Δημήτριος, παρόν. Δόσχορης Κωνσταντίνος, παρόν. Κακούρος Ιωάννης, παρόν. Λέζου Σταυρούλα, παρούσα. Λόης Νικόλαος, παρόν. Λούκας Λουκάς, παρόν. Παρόν. Μουσάκης Αθανάσιος, παρόν. Πέτρου Δημήτριος, απόν. Στάβου Μαρία, παρούσα. Ψυχογιός Ανάργυρος, απόν. Γιώνης Γεώργιος, παρόν. Πέρας Σωτήριος, απόν. Πρωτονοτάριος Δημήτριος, απόν. Πρωτοπαπά Μαρία, ακούσα. Ράτη Σπυρίδου, παρόν. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Παύλου Παύλος, παρόν. Στάνου Δημήτριος, παρόν. Κούτιμο Εσταθία, παρόν. Πετρίτσης Γεώργιος, παρόν. Φίλης Παναγιώτης, παρόν. Ασημακόπουλος Χρήστος, παρόν. Κακαβάς Γεώργιος, παρόν. Και Δοσαράς Χαράλαμπος, απόν. Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Κάχου Λογοθέτη Μαρία Παρούσα, Λιμιώτη Σωτήριος, απόν. Σπανός Παναγιώτης, παρόν. Και Κίκας Ιωάννης, παρόν. Έχω μαζί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλη. Παρακαλώ το Σώμα να εγκρίνει δύο θέματα εκτός ημιρησίας. Ένα, έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2013 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Μέρινα. Και δεύτερο, ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης Παραλαβής των στοιχείων που αφορούν την αιματική πηγή Λουτρακίου. Παρακαλώ για το έκτακτο των θεμάτων ο κύριος Κακούρος για το πρώτο θέμα για τη Μέρινα. Παρακαλώ κύριε Κακούρο. Με δύο κουβέντες. Καλησπέρα και από μένα. Γίνεται μια αναμόρφωση για να μην ξέρω από την λαμβάνωση είναι πιστό το διάταση. Συνδυνάει και το αυτό για την ένταση. Εκεί άνοιξε το, άνοιξε το. Πάμε, πάμε, κοιτά. Τώρα της διαδικασίας στο Συμβούλιο προσήθηκε η κυρία Πρωτοπαπά Μαρία. Σύντομα κύριε Καρπούρο, παρακαλώ πολύ. Γίνεται μια αναμόρφωση στην Μέρινα, στο νομικό πρόσωπο της Μέρινας, όσο αφορά και τέσσερις υπαλλήλους, για δύο υπαλλήλους κλάδου τεύρεφων πυροκόμων, ενός υπαλλήλου μαγείρων και υπαλλήλου κλάδου καθαριότητας, έτσι ώστε να γίνουν οι συμβάσεις, οι δεκάμινες συμβάσεις για τον παιδικό σταθμό
του Λουτρακίου. Γίνεται μια αναμόρφωση για να πάρουν λοιπόν αυτές τις θέσεις για τους πρώτους μήνες του 2013. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδημάρχε. Ο κύριος Γλυκοφρύδης για το άλλο θέμα. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής παράδοσης παραλαβής των στοιχείων που αφορούν την νιαματική πηγή Λουτρακίου. Αφορά την παραλαβή της νιαματικής του Γιάννη του κτηρίου και του διπλανού. Όχι για το κτίριο, για το οικόπεδο του Καζέμι, γιατί υπάρχει ένα θέμα κύριε Αργόνα. Μάλιστα. Ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι να ξεκινήσουμε αμέσως στα θέματα. Παρακαλώ. Θα το συζητήσουμε. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι να εγγραφεί το ποιος θέλει να μιλήσει για πρώιμη ρησίας ζητήματα. Παρακαλώ. Ποιος θέλει τον λόγο, ο κύριος Παύλου. Παρακαλώ κύριε Παύλου. Κύριε Δήμαρχε, πρώτα απ' όλα νομίζω, δεν ξέρω αν έχετε σκοπό να το κάνετε, ερώτηση κάνω εγώ, αν έχετε να μας ενημερώσετε κάτι για τον προαστιακό, για τις εξελίξεις που είδαμε στα blogs ότι τρέχουν. Εάν έχετε σκοπό, εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο παρά θα περιμένω. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι μίλη γενεύτη, τι σχεδιάζεται, πού θα φτάσει, πότε θα φτάσει, τι θα γίνει στον ιστό. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι θέλω να μας πείτε 5 κουβέντες. Για το δεύτερο θέμα που θέλω να ανακοινώσω έχει σχέση με το βιολογικό καθαρισμό των Αγίων Θεοδόρων. Δεν ξέρω και εδώ αν μήπως τυχόν προλαβαίνω ή αν έχετε σκοπό να μας πείτε. Εγώ διαβάζω μια ανακοίνωση δική σας η οποία ήταν προγενέστερη της 18ης Ιουλίου και η οποία έλεγε ότι η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη τη σημασία όποιων δηλώσεων είχε κάνει ο κύριος Σοφίας τότε κάποιες δηλώσεις, δεν θα προβεί σε καμία ανακοίνωση έως και τη 18η Ιουλίου, που προφανώς ήταν η μέρα κουράσης του θέματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή είναι κορυφαίος όσον αφορά το οικονομικό βάρος στο οποίο πρόκειται να αφήσει πλάτες μας ή αν μπορούμε να τα αποφύγουμε, εξούσου σημαντικό και ίσως περισσότερο, πιο μεγάλο από την ιστορία του ΣΠΑ όσον αφορά το μέγεθος το οικονομικό, νομίζω ότι δεν μπορούμε πλέον άλλο να σιωπούμε. Πρέπει τουλάχιστον, αν δεν μπορείτε, κάποιους να μας φωνάξετε, αν όχι σε δημόσια, γιατί κάποιους λόγους έχετε που εγώ δεν ξέρω, πιθανολογώ τώρα, έτσι, να μας πείτε τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε, να διαβάζουμε αριστερά και δεξιά στα blogs τις απόψεις διαφόρων και εμείς να μην ξέρουμε ακριβώς το τι έχει συμβεί και το τι μέλη γενέστε από τις 18 Ιουλίου και μετά. Το τρίτο θέμα έχει σχέση με την επιστολή Οικονομόδη, η οποία έχει έρθει και σε εμάς και παρακαλώ πολύ να σχολιαστεί τι ακριβώς ισχυρίζεται ο κ. Οικονομόδης και τι ενέργειες έχουμε κάνει εμείς, γιατί νομίζω ότι είναι προσβλητικά αυτά που αναφέρονται για τον Δήμαρχο, για τον Πρόεδρο της εταιρείας και όταν εμείς είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από σπόντα, συγγνώμη για την έκφραση, και εμείς δεν είναι ό,τι καλύτερο να έχουμε ένα Πρόεδρο ο οποίος κατηγορείται με αυτά που λέει ο κύριος Κονομόδης. Και θέλω να τελειώσω με μια διαμαρτυρία, κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε της εταιρείας. Διαβάζω απόσπασμα από τα πρακτικά της 5 Ιουλίου του 2013, στα οποία ομιλώ εγώ και λέω ότι κύριε Πρόεδρε, σας λέω στη συνεδρίαση εκεί, και κύριοι συνάδελφοι, 2 χρόνια μετά από τις αρχές των συζητήσεων με την Αλέξανδρος Τεχνική, νιώθω σήμερα ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο μηδέν, στο σημείο εκκίνησης. 2 χρόνια περάσανε χωρίς να εκμεταλλευτούμε κάτι. Λες και κάποιος θέλει ντε και καλά να παρατείνει αυτή την κατάσταση ΕΣΑΗ. 2 χρόνια μετά βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο προβληματισμό πάλι. Τι μέλη γενέστε.
αυτό μου δίνει το δικαίωμα να σκέφτομαι και να αναρωτιέμαι τι κάνω εγώ εδώ μέσα. Βλέπω ότι εμπέζομαι. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε κάνει ένα βήμα, μα ένα βήμα δύο χρόνια τώρα. Δεν είναι η ώρα ούτε να μιλήσω για ευθύνες, ούτε αυτός είναι ο σκοπός μου. Να απασχολούν τα προβλήματα και πώς θα λυθούν. Αυτά έλεγα στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 5 Ιουλίου, ένα μήνα περίπου πριν. Αγαπητοί συνάδελφοι, η μη έγκαιρη αλλά και αναποτελεσματική αντιμετώπιση της ορίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, η μη αποδοχή καμίας των πολλαπλών προτάσεων λύσεων που υποκλήθηκαν και στο Δέλτα Σίγμα της εταιρείας, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο από τον επικεφαλής, αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη του συνδυασμού μας, όπως και η συνεχιζόμενη απαξίωση του θεσμικού οργάνου που έχει πρώτο λόγο ενημέρωσης και λήψης απόφασης, και εννοώ βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει κάνει να ξεχυλίσει το ποτήρι. Μετά δε τις συναντήσεις του Δημάρχου με δύο πιστωτικά ιδρύματα, την 3η 23 και 4η 24 Ιουλίου αντίστοιχα, για διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης, μετά τις επακολουθήσεις κατασχέσεις από την πλευρά της Αλέξανδρος Τεχνική την 5η 25 Ιουλίου, και αναμένοντας μετά από αυτά τα γεγονότα εναγωνίως σχετική ενημέρωση τουλάχιστον την επόμενη ημέρα, 26η, σε κατεπίγουσα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας μπροστά στο διαφαινόμενο διέξοδο εξεύρεσης λύσης και των κινδύνων που επικρέμονται της εταιρείας, ο κύριος Δήμαρχος προτίμησε αντί συμβουλίου να προσκαλέσει τη Δευτέρα 29 Ιουλίου σε συνέδευση τύπου φορείς, ΜΜΕ και πολίτες του Δήμου για ενημέρωση. Ενθυμούμενος δε προφανώς δύο ώρες, κύριε Δήμαρχε, πριν τη συνέντευξη, ότι υπάρχουμε και εμείς σαν μέλη του ΔΣ, μας προσκάλεσε μέσω τηλεφωνικού μηνύματος να παραστούμε για να ενημερωθούμε εκεί. Θεωρούμε ότι εμπεζόμαστε μία ακόμη φορά. Η αδέσμευση δημοτική κίνηση διαμαρτύρεται και διαμαρτύρεται εντονότατα, ύστερα και από αυτό το συμβάν. Αφού με πράξεις υπογραμμίζεται ότι όχι μόνο δεν μας αναγνωρίζεται καμία συμβολή σε προσπάθειες επιλύσεως προβλημάτων, αλλά σαφώς καταδεικνύεται ότι η παρουσία μας στο ΔΣ τους είναι αναγκαία μόνο για τη δημοκρατική κάλυψη της σύνθεσης. Τονίζουμε ταυτόχρονα ότι θα συνεχίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να επιμένουμε στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει έως ότου ανοίξετε τα αυτιά σας, ακούσετε και κατανοήσετε ότι παρά την τραγική οικονομική κατάσταση που πληρονομίζετε, λύσεις για τη σωτηρία της εταιρείας με ίδιες δυνάμεις εκτιμούμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά δεν τις έχετε ούτε κάτι ερευνήσει. Και απορούμε γιατί. Έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο. Ο κύριος Λόρης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί, πριν από ένα χρόνο, Σεπτέμβριο λοιπόν του 2012, είχαμε την επίσκεψη, είχαμε την μοίρα με την επίσκεψη δύο προσώπων από το Δήμο της Μόσχας, του σπιτιού, όπως λέγεται, του πολιτιστικού σπιτιού του Δήμου της Μόσχας και άλλων φορέων. Αυτή επισκέφθηκε τόσο τον κύριο Δήμαρχο, όσο και εμάς τον προμηθέα δηλαδή, για πολιτιστικές ανταλλαγές. Και του δώσαμε και τόσο ο προμηθέας όσο και ο Δήμος δύο επιστολές, με τις οποίες ζητούσαμε να ξεκινήσει αυτή η συνεργασία των δύο Δήμων σε πολιτιστικό επίπεδο. Είχαμε λοιπόν την ευχάριστη εξέλιξη ο Δήμος της Μόσχας να καλέσει και εμένα και τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος δεν κατάφερε να έρθει γιατί είχαν και πολλά προβλήματα που ακούγονται εδώ πέρα. Και έτσι αναγκάστηκα να πάω
και να επισκεφθώ το Δήμο της Μόσχας. Υπήρχαν και φίλοι μας εκεί που μας βοηθήσαν σε αυτό το ταξίδι. Και κάναμε σημαντικές συναντήσεις, πετυχαίνοντας πραγματικά ένα ξεκίνημα για το Δήμο μας, μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θυμίσει μια φιλία που μπορεί να ενδυναμωθεί και να γίνει κάτι πολύ περισσότερο. Αμέσως, μόλις γυρίσαμε, βγάλαμε ανακοίνωση και εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς το Δήμο της Μόσχας και ιδιαίτερα στις κυρίες Σβετλάνα Γκαλκόβα, διευθυντή της Διοικούσας Επιτροπής των Δημοσίων Οργανισμών της Κυβέρνησης της Μόσχας, την κυρία Κορολέβα Ειρήνα, αντιπρόεδρο της Διεύθυνσης Οργάνωσης του Σπιτιού της Μόσχας, καθώς και τους κυρίους Σενκέβιτς, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Οργάνωσης Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών, και Σάντλεϊ Αλεξάνδερ, πρόεδρο του Πρώτου Ταμείου Δημόσιας Διπλωματίας. Τις ολόθερμες ευχαριστίες μας επίσης για την θερμή φιλοξενία και για τις επικοδομητικές και ειλικρινείς συζητήσεις τους και για την ανταλλαγή των πολιτιστικών ιδεών και την αποκοινού αποδοχή της πρότασής σας να επισκεφτούν οι Ρώσοι φίλοι μας στο Λουκράκι και να οργανωθεί έκθεση φωτογραφίας, ποίησης, κινηματογράφου, ταινιών μικρού μήκους, καρικατούρας, μουσικής και ποίησης θα έχει το μήνα Σεπτέμβριο από 27/9/2013 μέχρι 15/10/2013. Οι συζητήσεις της σύσφυξης των φιλικών δεσμών μεταξύ των δύο πόλεων που έγιναν και οι ιδέες υλοποίησής τους θα γίνουν οι άμεσοι στόχοι μας, αφού και οι δύο λαοί με άριστους δεσμούς στην Ορθοδοξία και την κοινή ιστορική πορεία και φιλία, η οποία μας βοήθησε να αποκτήσουμε και την ανεξαρτησία μας, έχουν ως κοινό πεπρωμένο να συνυπάρχουν και να ζουν με αξιοπρέπεια και αλληλοσεβασμό. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον πρόεδρο των απόδημων Ρώσων, κύριο Νικολάη Λουσένκο, και την κυρία Ελένα Αβρυπόβα, καλά λέω, για τη ζεστή φιλοξενία τους, καθώς και το Πανεπιστήμιο των Φυσικών και Τεχνικών Επιστημών και ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Καμπύρο. Επίσης, το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας και ιδιαίτερα τους καθηγητές Σεργέι Σουκόνκιν και Σεργέι Πέλο. Είμαστε σίγουρα ότι η τεχνογνωσία των επιστημών και ιδιαίτερα στα θέματα των απορριμμάτων που ευρύ μεθόδος, κύριε Πρόεδρε, που τους κυνηγάει και η Γερμανία να τους πάρει την τεχνολογία και θέλουν να κατέβουν να δουν το κομματερί μας, τέλος πάντων, δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματά μας. Αλλά και το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο όσον αφορά τις θαλάσσιες, την έρευνα, την ποιότητα του νερού των θαλασσών μπορεί να ελέγχεται συνεχώς και ιδιαίτερα και ο Κορινθιακός και ο Θεσσαλονικός. Μπορούν να καταστήσουν το Δήμο μας καλύτερο από άποψης ποιότητας των νερών, αλλά και μοναδικές λύσεις, να εφαρμοστεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα που μπορεί να δώσει λύσεις στο θέμα των σκουπιδιών. Να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών κτλ. Επίσης, είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο θεσμός που θα ξεκινήσει, που έχει γίνει κιόλας μεταξύ Βιέννης και Μόσχας, που θα γίνει τώρα Μόσχα-Λουτράκη, θα μπορέσει να αναπτύξει τη φιλία των δύο δεσμών. Και υπάρχει περίπτωση, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ουσιαστικά γίνεται μάχη μέσα εισαγωγικά, να πάρουμε στην Ελλάδα το σπίτι της Μόσχας εμείς αντί για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Γίνεται αυτός ο αγώνας, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ένα θέμα για μια καταρχήν έκφραση του συναισθήματος και του αισθήματος της φιλίας και της συνεργασίας των δύο Δήμων, που μπορεί να οδηγήσει γιατί όχι αργότερα και στην αδελφοποίηση μεταξύ μιας πόλεως της Μόσχας και της δικής μας πόλεως. Να φανταστείτε ότι η Μόσχα, ο Δήμος της Μόσχας έχει 20 εκατομμύρια πληθυσμό, ουσιαστικά είναι μια ξεχωριστή κυβέρνηση εκεί πέρα, είναι, φανταστείτε, σαν μια νομαρχία η οποία έχει πολλούς Δήμους. Έτσι, ένας ανάλογος Δήμος θα μπορούσε, μας είπανε, σε βάθος χρόνου να γίνει εκεί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μια πολύ ωραία ιδέα που τουλάχιστον τη βρήκαν ωραία οι συνάδελφοι στη Μόσχα ήταν ότι οι ιστιμιακοί αγώνες μπορούν να διοργανωθούν σαν παγκόσμιοι μουσικοί αγώνες στη Μόσχα και κατόπιν στα ίστιμια, έτσι ώστε και να αναβιώσουν και να γίνουν κάτι πρωτοποριακό παγκοσμίως πλέον. Αυτό το ξεκίνημα θα ήθελα κάποια στιγμή να του δώσουμε να καταλάβουμε ότι πράγματι εμείς αισθανόμαστε την επίλυση μας με μια καταρχήν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτό είναι το ένα θέμα για την ενημέρωση του ταξιδιού στη Μόσχα. Νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά και ξεκινάμε το αποτέλεσμα από το 27 Σεπτεμβρίου. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Έτσι, να τους ξεναγήσουμε να είναι καλύτεροι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Ένα άλλο θέμα που θέλω να βάλω, που βέβαια θα μου πείτε δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου του σημερινού, είναι η επιστολή που λάβαμε, κύριε Δήμαρχε. Για την οποία πίστευα ότι θα γίνει το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, να συζητάμε την επιστολή που λάβαμε από την Club Hotel Casino. Εάν κατάλαβα καλά από ένα πρόχειρο διάβασμα το οποίο διάβασα, ουσιαστικά μας λένε ότι θα ζητάνε τη μετατροπή τη κοινοπραξία που νομίζει την εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία και ουσιαστικά τι μας ζητάνε, το κλείσιμο του ξενοδοχείου, δηλαδή ή να διώξουμε του 500 εργαζόμενου έτσι ώστε να καταστεί η επιχείρηση, αν όχι επικερδή. Βιώσαμε. Η λέξη είναι πιο σωστή που είπε ο κ. Μουζάκη, κυρία Στάμ. Αυτό η μετατροπή ουσιαστικά τη εταιρεία και ταυτόχρονα τα προβλήματα που έχουμε στο θεραπευτήριο και τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία που είπατε, κύριε Δήμαρχε, εσεί ότι τα μόνα που υπάρχουν τα δικά μα, καθώ και η οφειλή του καζίνου που είναι 32 εκατομμύρια και φαντάζομαι ότι δεν αμφισβητείτε έτσι, σε φορεί όπω το δημόσιο και ασφαλιστικού φορεί, αν δεν κάνω λάθο, κύριε Δήμαρχε, διορθώστε με. Καθιστούν τα πράγματα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο επιτακτικά να συζητήσουμε ουσιαστικά το τι πρέπει να κάνουμε. Φρονώ, κύριε Δήμαρχε, ότι είστε προς την κατεύθυνση και πρέπει να το κάνετε άμεσα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη και θα ήθελα να το ακούσω, να ενημερώσω τον Υπουργό ότι άμεσα πρέπει να γίνει η διεθνής διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου του ιδιοθεραπευτηρίου. Άμεσα το πρέπει να κάνουμε εμείς. Δεύτερον, θα πρέπει να αποταχθούμε σε ειδικούς. Και χωρίς να απαξιώνω βέβαια τους νομικούς μας, ένα ειδικό γραφείο που ασχολείται με το εμπορικό δίκαιο και ιδιαίτερα με τις σχέσεις αυτές, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί από σε κάθε περίπτωση το τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Δήμος. Πώς θα εξασφαλίσουμε, αυτός θα είναι ο σκοπός μας, τα ακίνητά μας, γιατί γι' αυτό πρόκειται. Η μοναδική σκέψη, η δική μας, πρέπει να είναι η εξασφάλιση των ακινήτων μας και ο τρόπος με τον οποίο θα δεσμεύσουμε, εάν πράγματι υπάρχει από ειλικρινή. Πρόταση από την Club Hotel, μιλάω για την ανώνυμη εταιρεία που έχει τη διαχείριση, κύριε Πρόεδρε, έτσι και κύριε Δήμαρχε. Εάν υπάρχει λοιπόν ειλικρινή σχέση και μας λέει εδώ πέρα ότι υπάρχει περίπτωση να κλείσει και μόνο η λύση είναι η ανώνυμη εταιρεία για να βάλουν λεφτά οι μέτοχοι, πρέπει να προβληματιστούμε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, στο εξής. Για να βάλουν λεφτά οι μέτοχοι, έτσι, να βάλουν λεφτά οι μέτοχοι, γιατί μιλάμε πώς να τα βάλουμε, μετατρέποντας την ανώνυμη εταιρεία και πώς εμείς θα εξασφαλιστούμε σε μια ανώνυμη εταιρεία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα νομικό σύμβουλο, οικονομοτεχνικό σύμβουλο, ώστε να μας βοηθήσει στα νομικά αν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει οι ίδιοι οι Club Hotel να μας δώσει τα εχέγγυα ότι θα βάλουν λεφτά οι μέτοχοι. Όχι γενικά και όλοι μετατρέπουν την ανώνυμη εταιρεία για να βάλουν λεφτά οι μέτοχοι. Για να πάμε μετά σαν ανώνυμη εταιρεία να πάρουμε ένα δάνειο από την Ελβετία για να δεσμεύσουμε την ανώνυμη εταιρεία που θα έχει τα δικά μας ακίνητα, άρα θα κινδυνεύουμε εγγύη στα δικά μας ακίνητα. Προσέξτε τι προβληματισμοί πρέπει να υπάρχουν εδώ πέρα και πρέπει να τα πούμε ανοιχτά στους δημότες όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε παρά μόνο να συζητήσουμε γι' αυτό, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν μπορούμε χωρίς τη βοήθεια, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και σύνθετα προβλήματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε λανθασμένες κατευθύνσεις. Θα πρέπει και να βάλουν λεφτά χωρίς να δεσμεύουν την ανώνυμη εταιρεία. Ναι, θέλω να πω ότι κύριε Πρόεδρε, όμως είναι πολύ ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα σύνθετο θέμα, κύριε Δήμαρχε. Φαντάζομαι ότι είναι το μοναδικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε γιατί ζητάμε για να σωθούν τα περιουσιακά στοιχεία τη ανώνυμη εταιρεία, τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και των Δημοτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λόη. Παρακαλώ, κύριο Σασημακόπουλο, έχετε λόγο. Κύριε Πρόεδρε, επί διαδικασία του Συμβούλου, όπως ήταν ο κύριος Βαρελάς και ο κύριος Ψηφογιός. Παρακαλώ, κύριε Σημακόπουλε. Στην αίθουσα δεν υπάρχει ούτε ο κύριος Βαρελάς, ούτε ο κύριος Ψηφογιός. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Σημακόπουλε. Με αφορμή την πρόσκληση που έλαβα τη Δευτέρα και εγώ όπως όλοι μας πιστεύω για την συνέντευξη τύπου ο κύριος Δήμαρχος, θέλω να πω 2-3 πράγματα και τίποτα παραπάνω.
μόνο η αρχηγή, πήραμε την πρόσκληση, δεν έχω υπόψη. Εγώ την πήρα και παρίστασα. Ήμουν και. Τηλεφωνικό ήταν μέσω. Παρακαλώ κύριε Σιμακόπουλε, συνεχίστε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι σε ανούσιες αντιπαραθέσεις, ποιος φταίει λίγο και ποιος φταίει πολύ, δεν συμμετέχω. Εάν προκληθώ, τότε θα απαντήσω. Εκεί ακούστηκαν ορισμένα πράγματα του κύριου Δήμαρχου και θέλω να πω το εξής. Μία ερώτηση που δεν ήθελα να την κάνω εκεί, την κάνω εδώ. Είπε ακριβώς, κάποιοι επιβουλεύονται την περιουσία του Δήμου. Εάν μπορεί να μας πει τίποτα περισσότερο. Είναι ακριβώς η φράση, όπως την είπε. Στην τοποθέτησή του ο κύριος Δήμαρχος, όσοι ήσαν παρόντες άκουσαν ότι κάποιοι φταίνε, κυρίως οι προηγούμενοι δήμαρχοι και μάλλον ίσως περισσότερο ο κύριος Γιώνης και λιγότερο ο κύριος Παύλου. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Η πολιτική που ακολουθήθηκε στο Δήμο τα τελευταία 20 χρόνια, για να μην πω και 30, αλλά ειδικά μετά το 1992 και η μετατροπή της χώρας μας, η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας σε Ευρωπαϊκή Ένωση με το περίφημο Maastricht, όσοι το θυμόνται, ακολουθήθηκε μια πολιτική η οποία ήταν καταστροφική για την πορεία μας και σαν χώρα εξ ολοκλήρου και σαν δήμοι στην πορεία. Γιατί με βάση την ανάπτυξη που πρότειναν εκεί πέρα, έτσι αναπτύχθηκε και ο Δήμος μας και έγινε ανώνυμη εταιρεία και τώρα έχουμε το πρόβλημα με το υδροθεραπευτήριο, τώρα μας μπαίνει και το πρόβλημα με το καζίνο και πάει λέγοντας. Κύριε Παύλου, θα μιλάω όταν μιλάτε. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος ξέχασε να πει κάποια και αυτό θα του πω, ότι συνεχίζει την ίδια πολιτική των προηγουμένων δημάρχων. Δεν έχει καμιά αλλαγή. Απλώς λεονταρισμούς. Και οι οποίοι είχαν κάποια αξία στο παρελθόν. Και οι αντάρτες και οι λοιποί. Αλλά ο Καλλικράτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μεσοπρόθεσμο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λένε νόμος και τάξη τώρα. Όποιος το θυμάται, αν το ακούσει πολλές φορές ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Δένδιας. Αυτά είναι τα αδιέξοδα του συστήματος, τα κυβερνητικά και φτάνουμε και κάτω στη βάση στο Δήμο. Η πρότασή μας, η οποία έχει κατατεθεί αρκετές φορές, επιμένουμε ότι είναι η σωστή λύση για να μπορέσει ο Δήμαρχος να ορθοποδήσει. Δηλαδή, να δώσουμε το υδροθεραπευτήριο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως, τελειώνοντας με αυτό, περνάω σε άλλα που είναι και επίσης άλλα θέματα που έχουν οι δημότες. Και ενημερώνω το εξής. Ενημερώνω το εξής. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών έστειλε ραβασάκια στο 80% των κατοίκων των καταστηματαρχών επιχειρηματιών της πόλης μας. Όσοι δεν το έχουν λάβει ακόμα, γιατί ξεκίνησαν την Τετάρτη, εγώ το πήρα, άλλοι το πήραν χθες, σήμερα το πήραν άλλοι 5-6 που μου είπαν και πάει λέγοντας, δηλαδή σε κάποιους στάδιο. Μας απειλεί με κατασχέσεις περιουσιών και ό,τι άλλο κινητών και ακινήτων βρεθούν μπροστά του. Για τις εισφορές που χρωστάμε λόγω της οικονομικής κρίσης. Και αυτό είναι πρόβλημα του Δήμου. Και αυτό είναι πρόβλημα όλων μας. Δεν είναι μόνο των επαγγελματιών. Και καλό και εσάς, αλλά και τους υπεύθυνους συνδικαλιστικούς φορείς από άλλους χώρους, άλλες πόλεις του νομού μας, να αντιδράσουμε, γιατί θα έχουμε δραματικές εξελίξεις στην πορεία. Ένα άλλο που πληροφορήθηκα
Και δεν είναι τώρα, το έχω από 15 μέρες από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τότε θεώρησα να μην το βάλω. Στους Αγίους Θεοδόρους όλοι ξέρετε, και ιδίως οι Άγιοι Θεοδωρίτες που έχουμε αρκετούς εδώ, έχουν πρόβλημα με το νερό. Οι διάφοροι οικισμοί δεν έχουν διαρκείς διακοπές. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Πριν από μήνες είχα ζητήσει επίσημα ένα Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε μία συζήτηση γύρω από την πολιτική νερού που θα ακολουθήσουμε στο Δήμο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε, γιατί έχουμε επάρκεια νερού και κάποιοι να το βλέπουν με το σταγονόμετρο ή να αγοράζουν σε μπουκάλια. Και αυτό που σας λέω είναι σημερινές και χτεσινές πληροφορίες επιπλέον. Έχω και στοιχεία δηλαδή, αλλά δεν τα καταθέτω αυτή τη στιγμή. Εάν χρειαστεί θα τα καταθέσω. Πρέπει λοιπόν να δούμε το νερό που είναι κοινωνικό αγαθό να φτάσει σε όλους και ποιοτικά και με ελάχιστο κόστος επιβάρυνσης. Επιμένω για το νερό. Και επιμένω ότι και θέλω να πω ότι πληροφορούμε και από τους ίδιους τους κατοίκους ότι ο κύριος Λιμιάτης, έτσι δεν λέγεται ο πρόεδρος της Λιμιώτης, ο άνθρωπος τρέχει μέρα νύχτα και δεν φτάνει. Έτσι, δηλαδή με έναν άνθρωπο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και μπράβο του που το παλεύει, έτσι. Και τελειώνοντας, για τον προαστιακό και εγώ έχω την ίδια απορία. Την είχα σημειώσει για να μας κάνετε μια ενημέρωση. Και τελειώνω με το τελευταίο θέμα, αυτό με το καζίνο. Φυσικά είναι μια επιστολή η οποία είναι πάρα πολύ αθώα αν τη διαβάσει κανένας. Αθώα. Μια χαρά τα περιγράφουν τα προβλήματά της. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Λούκα, θα πάρετε το λόγο. Εγώ δηλώνω ευθέως ότι θα το θέσω το ζήτημα σε νομικό. Θα το θέσω στην Οικονομική Επιτροπή και στη Λαϊκή Συσπήρωση και σε νομικούς για να με βοηθήσουν περισσότερο, να δω τι γίνεται. Γιατί εγώ δεν είμαι, δεν έχω όλες αυτές τις δυνατότητες να ξέρω όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Λόης ή και οποιοσδήποτε άλλο στην πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαββατόπουλο. Ο κύριος Καταμάς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Δείχνοντας μια γρήγορη ματιά στην επιστολή του διαχειριστή του κυρίου Ρεματά, βλέπω λοιπόν, λέει ότι εάν η εταιρεία θα υποχρεωθεί σε πάση πληρωμών εντός του Αυγούστου με τα οικονομικά στοιχεία που έχει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, από αρκετούς μήνες λέει έχω ενημερώσει, μαζί δεν είμαι προς τον πρόεδρο, έχω ενημερώσει και έχω εξηγήσει ότι η μοναδική σωτηρία για την επιβίωση της επιχείρησης είναι να μετατροπή της χειροπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Από αρκετούς μήνες. Που σημαίνει ότι σίγουρα μεταφέρει την άποψη των μεγαλομετόχων ότι θα πρέπει εδώ και αρκετούς μήνες η μόνη σωτηρία είναι, και πιστεύω τα ξέρουν και τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, θα έχουν ενημερωθεί από τα μέλη που συμμετέχουν στο Διαχειριστικό Συμβούλιο ότι εδώ και αρκετούς μήνες η μόνη σωτηρία είναι η μετατροπή. Λέει πιο κάτω. Παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Κακάβα. Λέει κυκλοφορούν ασύστατες κατηγορίες για υποκοδιαχείριση χειροπραξίας στο απότατο παρελθόν. Σας είπα χθες και σας επαναλαμβάνω με την παρούσα τη μετατροπή της χειροπραξίας δεν είναι αν δικαιωθείτε κτλ. Και λέει και προς το τέλος ότι οποιαδήποτε πρόταση για βιωσιμότητα της παρούσης επιχείρησης και την έξοδό μας από το τραγικό οικονομικά δέξιο αυτής είναι καλοδεχούμενη. Άρα λοιπόν, πιστεύω να έχετε κάνει και τίποτα εισηγήσεις, με το μήνες σας έχουν πει ότι συζητάτε για τη μετατροπή, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα,
Εγώ είχα ζητήσει, υπάρχει κάποια ομάδα διαβούλευσης, υπάρχει κάτι, υπάρχει τίποτα κλπ. Ο κύριος Δήμαρχος είχε αναφερθεί ότι γίνονται κάποιες επαφές, έχει κάνει και δημόσιες δηλώσεις για το θέμα να μας βοηθήσουν κάποιοι συνεταίροι μας, αλλά όμως έχει δηλώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι γίνονται συζητήσεις γενικότερα για να επιβιώσει η εταιρεία μας. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να εκβιάζει ο διαχειριστής ευθέως και να λέει ή αυτό ή κλείνουμε. Αυτό είναι, είναι μια επιστολή η οποία προσβάλλει όλους μας, προσβάλλει τον πρόεδρο της εταιρείας, τα μέλη, όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει άμεσα να έχουμε απάντηση από πού παίρνει αυτό το θράσος ο διαχειριστής και λέει αυτά τα πράγματα με επιστολή. Παρόμοιες επιστολές, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι είχαμε και το 2011 που ήμουν μέλος στην εταιρεία και ήμουνα εγώ που πρότεινα τότε ο διαχειριστής να την κατασταθεί. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος βγαίνει και στα μέσα και λέει δεν πρότεινε ο κύριος Καρβάς και στέλνει και άτομα να δει τα πρακτικά της εταιρείας τι πρότεινε ο Καρβάς. Αντί να ασχοληθεί και να μας ενημερώσει τι του έλεγε ο διαχειριστής τόσους μήνες και φτάνει τώρα στο σημείο να απειλεί ότι πλήρουμε ή διαφορετικά ανώνυμη εταιρεία και δεν λέει τίποτα την ανώνυμη κοινοπραξία και φτάσαμε εκεί και χρωστάει 42 εκατομμύρια μαζί με το δάνειο και δεν λέει. Λένε καν ανώνυμη εταιρεία και τα υπόλοιπα χρέη και το ένα και το άλλο. Και απ' την άλλη έλεγε ο κύριος Δήμαρχος ότι πάμε να μας βοηθήσουν, λέει για το ΣΠΑ. Τι να βοηθήσουν, αυτοί ζητάνε εδώ να τους βοηθήσουμε εμείς. Για να φτάσουμε σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την κατάσταση, είναι γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα τα οποία συνέβησαν μέχρι σήμερα και δίνουμε το δικαίωμα στο διαχειριστή να γράφει αυτή την επιστολή, η οποία είναι κατάπτυστη, είναι προσβλητική και θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Όταν λοιπόν στις 10 Μαρτίου αναθέσαμε και είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε μετά την καταγγελία του Δημότη, του δικηγόρου, που και ο κ. Δημότης είπε υπάρχουν εξελίξεις και η υπόθεση είναι στον ανακριτή, που σημαίνει ότι πάμε σε τακτική ανάθεση. Να δούμε τις ανυπόστατες κατηγορίες, αν υπάρχουν, όταν τελειώσουν εκεί οι αρμόδιες αρχές. Όταν λοιπόν αναθέσαμε τότε, κατά πλειοψηφία, είπαμε στο γραφείο του Τσογόλα και τον διορίσαμε και πλειοψηφίσαμε στον δικηγόρο για την υποστήριξη των όποιων δικαιωμάτων αξιώσεων της εταιρείας. Ήρθε η γνωμοδότηση, την ξέρουν άπαντες, που έλεγε άμεσες ενέργειες. Στις 15 Ιουλίου του 2011 συζητήσαμε στο ΔΣ της εταιρείας. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος έχει πει πολλές φορές και δεν το έχω απαντήσει, ότι κάποιοι θέλαν, λέει, αλυσοδεμένους, λέει, τους δημοτικούς να τους πάνε κτλ. Και περισσότερα σε ένα. Η εισήγηση η δική μου, μέσα από την απόφαση διαβάζω, λέω σε ό,τι αφορά στη διαβίβαση με τη γνωμοδότηση του γραφείου της Εβόλας στο Σεκελέα εντός ευλόγου χρόνου από τις κοινοποιήσεις αυτής στο κοινοποιημένο μέρος Club Hotel Casino Λουτράκη, εκτιμώ ότι είναι μονόδρομος η διαβίβαση αυτής, διότι αφενός προστατεύονται τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα ατόμων που αναφέρονται σε αυτήν και αφετέρου σύμφωνα με την υπαρήθμου από 4/7/2011 αίτηση του Παλωτίνου επί αναφοράς του με την οποία η εταιρεία αποφάσισε και ανέθεσε στο γραφείο της Εβόλας και της Κυρκύρανης διενεργήθηκε η προκαταρκτική εξέταση από το θεσματογείο κορίτου με αριθμό πρωτοκόλλου και δεν υπάρχει κλπ. Σε αυτή την προκαταρκτική εξέταση, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ποιοι ήταν μάρτυρες να καταθέσουν. Παπαθεοδόρου Λάμπρος, δημοτικός σύμβουλος. Τότε, το 10. Λογοθέτης Δημήτριος, ο πρώην αντιπρόεδρος της εταιρείας. Μανώς Νικόλαος, πολιτικός υπουργός και ο πρώην δημοτικός σύμβουλος. Κοντός Γεώργιος, πρώην δημοτικός σύμβουλος. Δεν ήταν ο κύριος Παλωδήμος μόνος του και έκανε όλα αυτά. Ήταν και άνθρωποι μέσα από τη δημοτική αρχή και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε στις 24 Νοεμβρίου του 2011 αποφάσισε κατά πλειοψηφία το ΔΣ της εταιρείας και εξοδεί τον πρόεδρο να επιλέξει δικηγόρο για τη συλλογική του για κατάρτιση αγωγών για όλα για το 2010 και για όλα τα προηγούμενα έτη. Στις 27 Δεκεμβρίου του 2011 εκεί οριστήκαν οι δικηγόροι κ. Σοβόνας, Φίλιππα Στάμου και Δημήτριος Κονομόδης. Στη συνέχεια, στις 6 Μαρτίου του 2012, ο κ. Τσοβόνας, επειδή δεν απεδέχθη τον ορισμό, το έκανε ο κ. Φίλιππα Στάμου και Δημήτρης Κονομόλης. Αγωγές όμως για ποια έτη? Το 2006, το 7, το 8, το 9 και το 10. Όλα αυτά συμπεριλήφθησαν, δεν υπήρχε κάποια καινούργια
ονομάτευση νομική. Και εδώ προκαλώ, αν ο κύριος Κονομόδης έχει κάνει κάποια εισήγηση γραφή και τα μέλη της εταιρείας πρέπει να μου πούν, που να λέει ότι δεν θα κάνουμε αγωγές για όλα τα χρόνια, θα κάνουμε μόνο για τα τελευταία. Για αυτούς τους λόγους. Γιατί δεν υπάρχουν αστικές αξιώσεις για πριν. Τώρα ο κύριος Δήμαρχος είπε στη συνέντευξη του ΣΠΑ ότι θα παραστούμε, λέει, θα κάνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής μετά την εξέλιξη αυτή και θα κάνουμε και κάποιες αγωγές. Τις οποίες αγωγές οι γνωμοδότες στο Βόλο της έλεγε άμεσα να ασκηθούν. Και κανένας δεν ζήταγε σιδεροδέσμιους κανέναν και τίποτα. Μπορεί να πρότεινε η γνωμοδότηση, όμως για τις αξιώσεις θα έπρεπε να ήταν άμεσα. Στις 27 Δευτέρα του 2013, στην εξέταση αιτήματος των 10 Δημοτικών Συμβούλων. Εκεί λοιπόν είχα ρωτήσει γιατί δεν υλοποιούνται άμεσα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σχετικά με την γνωμοδότηση του Σοβόλα. Δεύτερον, γιατί υπεγγύλησαν αγωγές μόνο για την τελευταία πενταετία. Η απάντηση του κυρίου Δημάρχου. Δεν ξέρω πόσο κατασκευασμένη ήταν αυτή η γνώμη του κυρίου Σοβόλα να μας πάει στον κρεμό. Ειλικρινά κύριε Καγκαβά, δεν ξέρω από ποιους και δεν ξέρω γιατί κάποιοι, εφόσον όλα τα διοικητικά συμβούλια ήταν μέσα σε αυτήν την αγωγή, κάποιοι είναι απ' έξω. Εννοεί βέβαια τον κύριο Κοντό Γεώργιο, ο οποίος ήταν μάρτυρας κατηγορίας στην καταγγελία Παλωδίνου. Και συνεχίζει ο κύριος Δήμαρχος. Μια γνώμη δικηγόρου την κάνατε απόφαση δικαστηρίου. Και σε άλλα γραφεία να πηγαίναμε, μπορεί να ήταν τελείως αντίθετα. Κατηγορητήριο όριζε ο κύριος Σοβόλας. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Στο γκρεμό πήγαινε ο κύριος Σοβόλας και για να τα πάρετε τα πρακτικά και να τα δώσετε. Μια γνώμη δικηγόρου την κάνει απόφαση δικαστηρίου. Αυτές ήταν οι απαντήσεις του κυρίου Δημάρχου στις ερωτήσεις. Πάμε στις 23 Πέμπτου 2013 που είχαμε κατάσχεση του Ταμείου του ΣΠΑ από τον Εργολάβο στα προημερησίες. Εκεί λοιπόν ρώτησα, κύριε Πρόεδρε, ποιο ήταν το συγκεκριμένο αντικείμενο του πανελέγχου της κοινοπραξίας, ώστε να καταλάβουν, λέω, οι πάντες τι ακριβώς ελέγχει. Αφορούσε μόνο φορολογικά θέματα, αφορούσε φορολογικά και λειτουργικά ή αφορούσε φορολογικά λειτουργικά και ασκητήσεις αρνητικών αξιών της εταιρείας μας με την εκκρεμούσα γνωμοδότηση της Σοβόλα. Η απάντηση του κυρίου Δημάρχου. Αυτός λοιπόν ο πανέλεγχος, το πόρισμα, αφορούσε την γνωμοδότηση του συγκεκριμένου δικηγόρου της Σοβόλα, η οποία προέκυψε μετά την ελληνική αναφορά κλπ. Φαίνεται και κρατήσε τη λέξη φαίνεται να δικαιώνει το πόρισμα επανελέγχου ότι δεν υφίσταται θέμα για κάποια ζητήματα, μάλλον να μην δικαιώνει τον κύριο Τσοβόλα όσον αφορά τα ζητήματα εκείνα τα οποία λέει στην γνωμοδότησή του. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Δημός, φαίνεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά αυτή τη γνώμη. Θα βγω πιο πολύ συγκεκριμένο την επόμενη φορά όταν έχω και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να σε ενημερώσω περισσότερο. Μέχρι σήμερα, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση περισσότερα για τον επανέλεγχο. Τι ακριβώς αφορούσε και αν αφορούσε την γνώμη της Σοβόλα. Στην ίδια συνεδρία ο κύριος Παύλου λέει, κύριε Δήμαρχε, το θέμα γνωμοδότησης της Σοβόλα, εγώ δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, συγκρατημένος είστε, εγώ δεν έχω πει καμία κουβέντα ούτε πρόκειται να πω ακόμα. Και είχε προκαλέσει κάποια κουβέντα η συζήτηση να γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κύριος Παύλου, δεν την αποδέχτηκε και λέει ο κύριος Νόμος, εγώ αποδέχομαι την πρόσκληση να γίνει ωραία και λοιπά, θα έπρεπε να είχατε αποδεχθεί από τότε. Κύριε Πρόεδρε, η προάσπιση του δημοσίου δημοτικού συμφέροντος για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του Δήμου θα πρέπει να αποδεικνύεται με τις ενέργειές μας και όχι με τυχόν δηλώσεις, με λεονταρισμούς, με λαϊκισμούς και με κινήσεις οι οποίες δεν πείθουν κανένα. Εάν δεν υπάρχουν νομικές απόψεις, αν δεν υπάρχουν σχετικές κινήσεις νομικές που να μπορέσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα της εταιρείας και μέχρι σήμερα αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν γίνανε όλες αυτές οι κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν. Διότι σε τελευταία ανάλυση δίνουμε το δικαίωμα και στον διαχειριστή να μας πει ότι κύριε ή θα κάνετε αυτό ή τέλος. Διότι αν είχαν προχωρήσει οι αγωγές, κύριε Πρόεδρε, όπως έπρεπε από το 2011 που λέει η γνωμοδότηση Σοβόλα, σήμερα ενδεχομένως να είχαμε άλλες καταστάσεις. Και ενδεχομένως να μην είχαμε φτάσει και σε αυτά τα χρέη που έχει σήμερα η κοινοπραξία. Φτάσαμε και ζητάγαμε τη διαχείριση να πάρουμε που ήταν, σύμφωνα με την κοινοπραξία της χώρας, που ήταν κάτι το οποίο έλεγε αν δείτε ότι μπορείτε να το πετύχετε και αν δεν συμμορφωθούν σε κάποιες υποδείξεις. Εμείς πήγαμε
στην τελευταία, στην ακραία περίπτωση εισήγηση του κ. Τσογόλα και δεν πήγαμε σε αυτό που έπρεπε να πάμε στην αρχή, ξεκινώντας από τις αγωγές, οι οποίες να σκεφτούν βάσει της γνωμοδότησης του Τσογόλα. Λοιπόν, όλοι μας να κρυθούμε. Και επειδή η υπόθεση εκεί εξελίσσεται, φαντάζομαι να μην μετανιώσει κανένα για τις πράξεις της παραλήψης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καταβά. Μία διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε. Μία διευκρίνηση. Επειδή με μπερδέψανε, στη λέξη αθώα παρακαλώ να μπουν εισαγωγικά. Μάλιστα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε Λούκα, με συγχωρείτε, μπορείτε να διαμαρτύρεστε. Ο κανονισμός λέει όταν ο Δήμαρχος ζητήσει τον λόγο, τον έχει πέρα και πάνω από όλους. Τι να κάνω εγώ. Να γράψουμε ότι αποχωρείτε, κύριε Σμαρόπη. Λόγος στερίζος του δικαιώματος του δημοσίου λόγου. Μάλιστα. Και καταγράφονται όλα. Μάλιστα. Και καταθέτω ότι μάλιστα. Η επιστολή αυτή είναι κατάπτυστη, με μάλιστα. Προσβάλλει αυτή του καζίνο και μου θυμίζει να περιμένετε λίγο και μου θυμίζει τις εποχές δημάρχου Γκιόνι που κάποιος τελειώτης έλεγε ότι θα μας κόψει τα χέρια. Μάλιστα. Εγώ απειλές του τύπου δεν έχουμε. Να περιμένετε λίγο να τα καταθέσετε υπεύθυνα και υπεύθυνα στα... το λέω αλλά δεν εντάξει. Υπεύθυνα. Αποχωρεί ο κύριος Δόκας. Διαμαρτυρόμενος.